Θέλω να πάμε λίγο να δώσουμε και το σφιγμό από τον Άγιο Νικόλαο. Γιατί πραγματικά εκεί οι άνθρωποι και οι θύνοντες ξεκινούν όλες εκείνες απαραίτητες διαδικασίες ώστε να είναι έτοιμοι για τη μεγάλη γιορτή, την καρναβαλική γιορτή, την 1η Μαρτίου στην καρδιά της πόλης του Αγίου Νικολάου, της πανέμορφης αυτής πόλης του Αγίου Νικολάου. Δώσε μας σφιγμό γιατί τις επόμενες ημέρες, πολύ σωστά, θα δίνουμε καθημερινά στοιχεία για το ποιες εκδηλώσεις θα τρέχουν προκειμένου να σπεύσετε στον Άγιο Νικόλαο, να τις απολαύσετε και να τις παρακολουθήσετε. Γιώτα, για πες μας. Λευτέρη, οι απόκριες ξεκινούν για τον Άγιο Νικόλαο. Φυσικά δεν γίνεται να μην πάει κανείς έστω για μία μέρα από τις επόμενες στην πόλη αυτή που είναι πολύ όμορφη και αύριο το απόγευμα από τις 7 στην πλατεία του Αγίου Νικολάου θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο πάρτι καθώς θα βρίσκεται ο Κώστας Μπίγαλης και η Πολίνα εκεί προκειμένου να τραγουδήσουν και να μας διασκεδάσουν με κομμάτια, με τραγούδια που όλοι μας κατά καιρούς έχουμε τραγουδήσει, μας έχουν συντροφεύσει, είτε άνθρωποι που τα έζησαν live όταν έβγαιναν αυτά τα τραγούδια. Μικρή μου Μέλισσα, του Αιγαίου τα Blues, Ροζ Μπικίνι, όλοι τα ξέρουμε. Μεγάλες και επιτυχίες που έχουν συμβαστεί λοιπόν άλλωστε και με τα καρναβαλικά δρόμενα και όση ώρα εσύ μας μεταφέρεις όλες τις πληροφορίες για τις εκδηλώσεις του Αγίου Νικολάου, βλέπουμε πλάνα περισσινά, εντυπωσιακά, φαντασμαγορικές εικόνες οι οποίες αρχίσουν να επικρατούν αρχής γενομένης από αύριο Σάββατο. Σωστά. Αύριο λοιπόν στις 7 η ώρα το απόγευμα ξεκινούν οι εκδηλώσεις για τις απόκριες στον Άγιο Νικόλαου και σταδιακά θα κορυφώνονται και με το καρναβάλι του Αγίου Νικολάου. Έτσι λοιπόν αύριο θα διασκεδάσουμε με αυτό το απίθανο δίδυμο τον Κώστα Μπίγαλη και την Πολίνα. Έτσι, το έχουν πάρει ζεστά οι άνθρωποι εκεί στον Άγιο Νικόλαο και είναι έτοιμοι να παραδώσουν στο κοινό ένα απίστευτο καρναβαλικό προϊόν που πραγματικά έχει αρχίσει να ανεβαίνει στα μάτια μας, μετά βεβαίως και από αυτά που είδαμε πέρυσι. Λοιπόν, Γιώτα, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Όπως είπαμε, έχεις λίγο χρόνο για τις αγορές πριν επιστρέψεις εδώ στον όμιλο της Κρήτη TV. Σε ευχαριστούμε για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ.